Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Και θα ήθελα να ξεκινήσω μια διόρθωση. Δεν βρισκόμαστε εδώ σήμερα από διακαή επιθυμία του κυρίου Τσίπρα να γίνει πρωθυπουργός, αλλά από απόφαση του ελληνικού λαού, τον οποίο επιτέλους οφείλετε να σέβεστε όταν μιλάτε για αυτό το ζήτημα. Αν θέλουμε να μιλάμε για δημοκρατία. Δεν είμαι οικονομολόγος και έτσι θα έχω το προνόμιο και τη χαρά να μιλήσω ως απλός πολίτης που ξέρει απλή πρακτική αριθμητική. Και πρώτα να ξεκινήσω με το τι συγκρίνουμε. Γιατί καθέξιν συγκρίνουμε τα ευχολόγια και τις επιθυμίες και υποσχέσεις χωρίς αντίκρισμα με την πραγματικότητα. Και αυτό γίνεται με τους προϋπολογισμούς. Και ξεκινάω με το τι συνέβη το 2014 και το 2015. Ακούω για παράδειγμα θριαμβολογία για αυτό το περίφημο 0,8% αυτή την αύξηση του ΑΕΠ. Και ακούω βέβαια την ακόμα μεγαλύτερη θριαμβολογία για το 2,9% αύξηση που θα έρχονταν ενώ ο κακός ΣΥΡΙΖΑ δεν το έφερε. Για να δούμε λοιπόν αυτά τα δύο νούμερα που στηρίχτηκαν ποιοτικά, αγαπητές κυρίες συνάδελφοι και κύριοι συνάδελφοι. Μήπως στηρίχθηκαν σε ανάπτυξη της βιομηχανίας? Μήπως στηρίχθηκαν στις καινοτομίες? Μήπως στηρίχθηκαν σε εξαγωγές? Θυμίζω το μνημόνιο προέβλεπε, το δικό σας το μνημόνιο, αύξηση εξαγωγών, αύξηση του ισοζυγίου μάλλον εξαγωγών κατά 6%. Μόνο 1,6 μέσα στο 2014. Αυτό το πενιχρό 1,6, το οποίο δεν ήρθε από ουσιαστική αύξηση εξαγωγών, αλλά επειδή ο κόσμος δεν είχε λεφτά αγοράσει. Άρα δεν αγόραζε ούτε εισαγόμενα. Μήπως μιλάμε για αναβίωση της υπαίθρου? Πού στηρίζετε λοιπόν αυτό το μαγικό νούμερο ότι εσείς είχατε καταφέρει να κάνετε την οικονομία να ανακάμψει? Να σου πω πού στηρίζετε. Έχουμε ένα αποπληθωρισμό 2,6%. Έχουμε 1,3% αύξηση κατανάλωσης. Και εκεί πέρα μέσα υπάρχει και ένα 28,3% σχέση με τους προηγούμενους μήνες αύξηση εξοπλιστικών προγραμμάτων. Άρα λοιπόν είναι νούμερα που ευημερούν, αλλά ουσία παραγωγικής ανασυγκρότησης μηδέν. Έχουμε πως αύξηση πράσινης οικονομίας? Σε όλη την Ευρώπη καλπάζει. Στην Ελλάδα δεν είδαμε τίποτα από τον ημερό σας. Και το σπουδαιότερο, όταν μιλάμε για πυλώνες οικονομίας, έχουμε εδώ πέρα το φορολογικό σύστημα. Δέσμευση μνημονιακή να αλλάξει φορολογικό σύστημα. Μηδέν. Τίποτα. Τίποτα. Μην πειράξουν τους πελάτες μας. Μήπως τα λεφτά που και λένε όλοι για το PSI και για τα δομημένα. Να θυμίσω ότι τα λεφτά των ταμείων, όλα τα αποθεματικά, μπήκαμε με μηδενικό επιτόκιο στην Τράπεζα της Ελλάδας από τη δεκαετία του 60. Να πω και κοιτάξτε και φέρτε μας τα νούμερα, από πότε τα ταμεία έπαψαν να έχουν αποθεματικά, όταν το ΙΚΑ τη δεκαετία του 70 δανειζόταν με 23% και τα δικά του αποθεματικά ήταν κλειδωμένα στην Τράπεζα της Ελλάδος με 0%. Πέστε μου λοιπόν, ποια ήταν τα αποθεματικότητα των ταμείων? Λύσατε αυτό το πρόβλημα όταν είχατε την κυβέρνηση? Ή τώρα απλά πραγματικά, λυπάμαι που λέω τη λέξη ποδοσφαιρικά, γαυγίζετε? Και εδώ πέρα μιλάμε για το περίφημο τρίτο τρίμηνο. Τέταρτο τρίμηνο είχε το 2014. Το τρίτο τρίμηνο και το τρίτο τρίμηνο. Να σας πω τι είχε το τέταρτο τρίμηνο. Είχε πλέον τιμή την πέμπτη αξιολόγηση, η οποία δεν ήρθε ποτέ. Άρχισαν οι αγορές πάλι να πανικοβάλλονται, άρχισε πάλι το πρόβλημα της οικονομίας και ήρθε το φάσμα της κατάρρευσης. Αυτό ήρθε λοιπόν το τέταρτο τρίμηνο και κοιτάξτε τους δείκτες στοιχήματος για τη χρεοκοπία της Ελλάδας, πώς ξαφνικά από τον Αύγουστο μέχρι τον Δεκέμβριο καλπάζουν, αγαπητές κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Άρα λοιπόν, τον εκείνο το Δεκέμβριο του 2014, όταν οι εταίροι διέψευσαν το success story και δεν έγινε ποτέ η αξιολόγηση, έρχεται το αφήγημά σας το λεκτικό για την οικονομία που ανακάμπτει, αλλά στην πράξη το αφήγημα του λαού είναι πολύ απλό. Πρώτον, η οικονομία δεν γνώρισε καμία ανάπτυξη και συνέχισε να καταραίει και το φάντασμα εκεί το Νοέμβριο της κατάρρευσης πλέον, γιατί δεν μπαίναμε σε συμφωνία και το ξέρατε, ερχόταν γοργά για το Δεκέμβριο. Τι κάνατε λοιπόν? Επισπεύσατε πανικόβλητοι για να το σκάσετε τις εκλογές του Προέδρου της Δημοκρατίας δύο μήνες, πήρατε εκείνη την παράταση χωρίς καμία υπόσχεση σε δύο μήνες, ώστε να σκάσει η κατάρρευση της οικονομίας όπως ακριβώς σχεδίαζε ο κύριος Σόιμπλε τον Φεβρουάριο του 2015 στα χέρια της νέας κυβέρνησης, όποια και ήταν αυτή.
Αυτή ήταν η πραγματικότητα, αυτό είναι το αφήγημα του λαού. Το αφήγημα του λαού είναι ότι η οικονομία μας θα είχε καταρρεύσει. Θα ήμασταν εκτός συμφωνία το Φεβρουάριο του 2015. Αυτή είναι η σκληρή πραγματικότητα και δεν μπορείτε να πείτε τίποτα πάνω σε αυτήν. Και εδώ πέρα, αλλά αποφασίστε επιτέλους τι πολιτική θα ακολουθήσετε. Θα ακολουθήσετε την πολιτική της σκληρής λαϊκής αντιπολίτευσης. Είναι μια πολιτική. Να κάνετε, να μιμηθείτε δηλαδή και να πείτε ότι αφού οι άλλοι τόσο καιρό μας κατηγορούσαν, να κάνουμε και εμείς το ίδιο, πας και δούμε άσπρη μέρα κομματικά. Είναι μια πολιτική. Σας προειδοποιώ ότι ο ελληνικός λαός δεν έχει τόσο ρηχή μνήμη. Όσο αυτή τη στιγμή αυτή η κατάσταση παραμένει στα χάλια που βρίσκεται η χώρα μας, στο όριο της κατάρρευσης, με τον κύριο Σόιμπλε να συνεχίσει να απεργάζεται σε σενάρια Brexit και με όλο το λόμπι της δραχμής στις Βρυξέλλες, που πολύ τους βολεύει βέβαια να καταραίει το νόμισμα της Ελλάδας για να αγοράζουν μπιρ παρά την οικονομία μας, πολύ τους βολεύει η τραγική φτωχοποίηση του ελληνικού λαού, εάν πραγματικά αγοράζει ζωτικά αγαθά εισαγόμενα σε υποτιμμένο νόμισμα, με τον πληθωρισμό να καλπάζει. Και αποφασίστε αν επιτέλους θέλετε να είσαστε με αυτή την πολιτική και απλώς να κατηγορείτε την κυβέρνηση από μια άγωνη αντιπολίτευση, ή αν θέλετε να συνεισφέρετε, δικαίωμά σας είναι, στο να αλλάξει πορεία αυτή η χώρα. Έχετε το δικαίωμα αυτό. Και ειλικρινά σας λέω ότι δεν ανησυχώ προσωπικά καθόλου αν η κοινοβουλευτική πλειοψηφία είναι 153, 154, 155. Δεκάδες ευνομούμενες χώρες κυβερνώνται δεκαετίες χωρίς να υπάρχει απόλυτη πλειοψηφία, που είναι μια αιμονή και μια φενάκι του ελληνικού πολιτικού συστήματος. Δεκάδες χώρες, σας θυμίζω ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες σε κρίση, όταν κατέρευσε Lehman Brothers, το νομοσχέδιο του Πόλσον για τη στήριξη των τραπεζών καταψηφίστηκε από την κυβερνητική πλειοψηφία σύσσωμη και υπερψηφίστηκε μόνο από τους δημοκρατικούς. Δεν έπαθε τίποτα η αμερικανική οικονομία επειδή μία βουλή δεν καταφέρνει, έχει διαρροές ένα νομοσχέδιο. Έχω πει πολλές φορές, αγαπητέ μου, ότι η διακοπή, που εγώ δεν την εστερνίζομαι, το μόνο που κάνει είναι να δείχνει τη αγωγή ως όποιου διακόπτη. Ευχαριστώ. Λοιπόν, επομένως, και θυμίζω ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη, η οποία με συνέπεια κυβέρνησε 3 ολόκληρα χρόνια με 151 βουλευτές, δεν κατέρευσε από την αντιπολίτευση ούτε από τις κορώνες. Κατέρευσε από την εσωτερική αντιπολίτευση του κ. Σαμαρά. Άρα λοιπόν μην περιμένετε ότι εμείς αναζητούμε συνενέσεις επειδή νιώθουμε αδύναμοι. Απλώς η συνένεση είναι κάτι χρήσιμο για τη χώρα μας. Είναι κάτι χρήσιμο και προσπαθήστε να είστε χρήσιμοι. Και όχι χερέκακα να συντάσσεστε με τον κύριο Σόιμπλε. Και εδώ λοιπόν πάμε για το αύριο. Και ρωτάω πολύ απλά τον απλό πολίτη. Τι προτιμεί απλός πολίτης? Ένα προϋπολογισμό που να στηρίζεται σε μία φενάκι 2,9% ανάπτυξη που δεν έρχεται ποτέ, ή ένα προϋπολογισμό ο οποίος να στηρίζεται σε δυσμενείς προϋποθέσεις, οι οποίες εμείς θα αγωνιστούμε να ανατραπούν? Μιλάτε για την ύφεση που προβλέπει ο καινούριος προϋπολογισμός. Ναι, το προτιμώ. Όσο ήμουν στην αγορά, προτιμούσα να συντάσω προϋπολογισμούς για τη δική μου επιχείρηση με δυσμενή σενάρια, ώστε αν προκύψουν τα ευμενή, καλώς έχει, αλλά αν προκύψουν και τα δυσμενή, να μπορώ να δώσω και 300 εκατομμύρια για τα νοσοκομεία και μην αφήσω ανθρώπους στον δρόμο. Και φυσικά, γιατί εδώ πέρα εμείς δεν είμαστε επαγγελματίες πολιτικοί, αλλά γεννηθήκαμε τα κινήματα. Εγώ θέλω αύριο στο δρόμο και σήμερα εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους να στηρίζουν μια πιο... Ένα λεπτό ακόμα, κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ. Να στηρίζουν μια απέτηση για μια πιο δίκαιη κοινωνία. Ναι, θέλω να βγαίνουν οι πολίτες να πιέζουν τις κυβερνήσεις. Αυτό είναι το καθήκον των πολιτών, αυτό το καθήκον της κοινωνίας. Ναι, θέλω για το ελληνικό που πουλήθηκε μπιρ παρά. Τι πουλήθηκε δηλαδή? Γιατί 2% με αυτά που θα πληρώσουμε εμείς για να πάρουμε σε 10 χρόνια τα 700-900 εκατομμύρια που υποτίθεται θα μας δώσει ο δίθεν επενδυτής. Ναι, θέλω εκεί πέρα 10-20 χιλιάδες πολίτες, μακάρι να είχαμε, για να σταματήσουν τέτοιου τύπου εγκλήματα και δίθεν ιδιωτικοποίησης. Και για να κλείσω, θα αναφέρω μόνο ένα παράδειγμα, γιατί δεν μου το επιτρέπει ο χρόνος, από το δικό μου Υπουργείο. Για να μιλήσουμε πάλι με νούμερα, έχουμε σε όλο τον πλανήτη πια την κυκλική οικονομία, στην οποία δεν πετάγεται τίποτα, δεν υπάρχουν απορρίμματα. Σύμφωνα με το καινούργιο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Απορριμμάτων, η κυκλική οικονομία θα φέρει τζίρο 2 δισεκατομμυρίων και 16.000 νέες θέσεις εργασίας. Αυτά είναι νούμερα. Αυτά όμως τα 2 δισεκατομμύρια δεν είναι θέμα, είναι 2 ή 3 ή 4. Το ζήτημα είναι, θα έρθουν στην τσέπη των πολιτών?
θα είναι εργασία, θα είναι μεροκάματα ή όπως το παλιό σχέδιο της γραμμικής οικονομίας, παράγω, καταναλώνω, πετάω και χρυσοπληρώνω τους μεγαλοεργολάβους να παίρνουν τα σκουπίδια για να τα εξαφανίζουν σε χυτή. Γιατί και το δεύτερο μοντέλο μπορεί να έχει νούμερα και μάλιστα πιθανά και μεγαλύτερα. Αλλά το θέμα είναι, το δεύτερο μοντέλο, τα χρήματα πηγαίνουν σε λίγες τσέπες. Δίνει ευμάρεια στον πληθυσμό, δίνει θέσεις εργασίας ή δεν δίνει? Να κοιτάξουμε την ποιότητα λοιπόν και όχι την ποσότητα. Σας ευχαριστώ.